Τι έγινε, τίποτα απλά. Εσύ φουλ ειρηνοδίκης. Έχω αναλωθεί εδώ πέρα. Ορισμός. Μετά από ένα σημείο και μετά, είδα ότι αναλώθηκε η συμπεριφορά μου. Ενώ έξω δεν θα τα έκανα αυτά, κάποια πράγματα. Ποια δεν θα έκανες, τι είναι αυτό τώρα που σκέφτεσαι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι να, έχω επηρεαστεί γενικά και από λόγια. Επηρεάζομαι, οκ, okay, δεν το κρύβω. Και στεναχωριέμαι που πράττω έτσι παρορμητικά, ενώ στην εξωτερική ζωή τα ξανασκέφτομαι ξανά και ξανά πριν πράξω κάτι, αλλά εδώ πέρα μας επηρεάζει και ο χρόνος, είμαστε και με τις ψηφοφορίες και αυτά και αντιδρώ. Και μπορεί να είναι κάποιες φορές λάθος, κάποιες φορές σωστό. Δεν μετανιώνω πράγματα γενικά στη ζωή μου, γιατί θέλω να είμαι 100% σίγουρη τι κάνω. Απλά είναι με μένα η συμπεριφορά. Λίγο. Και εδώ δεν ήσουν 100% σίγουρη για αυτά που έκανες, δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα, ας πούμε, μπορεί να μην τα έκανα κανονικά. Ναι. Να μην το τραβούσα στα άκρα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί βλέπω μία... Είναι σαν να είσαι σε ένα roller coaster στη διάθεσή σου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, στο πριν καλά ήσουν πολύ στεναχωρημένη και στο είπα, το κατάλαβα. Ναι. Όχι έτσι, όπως σε βλέπω τώρα και στεναχωριέμαι πολύ πραγματικά. Σε βλέπω έτσι. Στον καλά ήσουν πολύ διαφορετική, ήσουν εντάξει, έτσι, κανένα πρόβλημα κτλ. Έτσι είναι. Τώρα σήμερα σε βλέπω έτσι και θέλω, αφού είμαστε όλοι μαζί εδώ και καταλαβαίνω ότι και η πρόθεσή σου είναι αυτή, να μιλήσεις για όλα αυτά που έχουν συμβεί, τι είναι αυτό το οποίο σε έχει κάνει να αισθάνεσαι τώρα έτσι. Να κλαις. Ας πούμε αυτό που βγήκε και είπε η Μαρκέλα, ότι τελικά αυτή το ξεκίνησε και τα λοιπά, δεν είναι έτσι. Εγώ για να επιμένω σε ένα άτομο και έτσι το κρίνω εγώ. Και η Μαρκέλα εδώ να ήταν πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Εδώ όταν ήταν κανονικά η Μαρκέλα, προσπαθούσαμε 10 και 15 φορές να πούμε το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν το είπα έτσι, όχι εκείνο. Πώς γίνεται μέσα σε μία τηλεδιάσκεψη, σε μία σύνδεση τέλος πάντων, να παίρνουμε αυτό που μας συμφέρει και λέει, α, οκ, okay, Μαρκέλα, αυτή το ξεκίνησε και τα λοιπά. Αλλά να μην βλέπουμε όλο το νόημα. Όλο. Το τι κρύβεται. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι... Το ξεκίνησε η Μαρκέλα, αφού εμείς καταλάβαμε ότι το ξεκίνησε η Σοφία. Ναι, εντάξει. Πού δεν κατάλαβε κανείς ότι ξεκίνησε η Μαρκέλα. Το ξεκίνησε η Σοφία, μετά είπε η Μαρκέλα, κάτσε, έτσι γιατί δεν έγινε, το δίνει. Πώς το κατάλαβα. Ποιος το ξεκίνησε. Ξεκίνησα εγώ, παιδιά. Εγώ. Εντάξει, το θέμα με το Δήμο, αφού το παραδέχτηκε πλέον, τώρα μπορώ να το πω, όντως η Μαρκέλα το ξεκίνησε. Μα δεν το ξεκίνησε. Σε μια συζήτηση που γινόταν για τον Δημήτρη, υπόθηκε η φράση γιατί να μην πάει πρώτος. Δεν μπορώ, αυτά δεν μπορώ. Φτάνει, κουράστηκα. Πες πραγματικά τι έγινε. Ήταν η Σοφία, το είπε. Κορίτσα, μιλάμε για το Δήμο. Δεν είναι ανάγκη απλά, να ξανατσακωθούμε για το ίδιο απλά, θέμα. Το όνομα Δήμος πρώτα το ανέφερε η Μαρκέλα. Εντάξει, εσύ απλά τώρα. Θέλει. Ναι, και μετά εσύ τι είπες. Ωχ, Παναγία μου. Λέει η Μαρκέλα να πάρει σειρά ο Δήμος. Και της λέω, όχι, είπε εμέ... γιατί να ψηφίσουμε το Δημήτρη για αποχώρηση και δεν έχετε δει τον Δήμο. Ναι, γιατί να, είπε, να, γιατί να μην φύγει πρώτα ο Δήμος. Ναι, γιατί, να, ναι, γιατί να ψηφίσουμε το Δημήτρη και για αποχώρηση λέω, πρώτο, δεν κατάλαβα. Και της απαντάω εγώ ότι ούτε εμένα μου αρέσει η συμπεριφορά του Δήμου καθόλου. Για μένα, ναι, για μένα πρέπει σου, να φύγει, για σένα θα τον βγάλω. Ψυχή μου. Ναι. Νομίζεις ότι δεν λέω ότι λέμε διαφορετικά πράγματα. Τα ίδια δεν λέμε. Δεν το ξεκίνησα. Το ξεκίνησε η Μαρκέλα. Το είπε η Μαρκέλα επειδή το ξεκίνησε η Σοφία. Όχι, η Σοφία δεν είπε το όνομα Δήμος. Να διαχωρίζει. Δημήτρης είπε. Ναι, διαχώριζε Δημήτρη. Λίγο τα πράγματα στο κεφάλι. Τώρα μιλάμε για το Δήμο. Ναι, Δημήτρης. Δεν θα ξεκινήσουμε από το Δήμο. Δήμος ναι, παιδί μου, ναι, εγώ κατάλαβα. Όχι, να κλείνουμε ένα το θέμα. Το θέμα Δήμος ξεκίνησε από τη Μαρκέλα και έκανα σπορ. Δεν θα ξεκινούσε ποτέ τίποτα άμα δεν μας παίρνατε τηλέφωνο. Γιατί ήμασταν εγώ και η Μαρκέλα, μετά η Σοφία πήρε τηλέφωνο και βρεθήκαμε όλοι μαζί. Το παίρνατε με το η Σοφία πήρε είναι διαφορετικό. Ωραία, εγώ ήμουν στην πισίνα με την Γλυκερία. Πήρε τηλέφωνο η Σοφία, μας είπε αυτό το πράγμα. Μετά είπε να φύγει πρώτα ο Δημήτρης. Άρα δεν το ανοίξαμε εμείς το θέμα Δήμος ή ψηφοφορία. Αυτό σου λέω. Ναι, εμείς το καταλάβαμε τι είναι. Επειδή ούτε αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι ανάγκη να το ανασχοληθούμε. Απλά να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και το δικό μου συμπέρασμα είναι. Ποια είσαι εσύ που μπορείς να βγάλεις άνθρωπο. Γι' αυτό το είπα στο Δήμο. Ναι, δεν είπα για τη Μαρκέλα, ναι, το ξέρω.